Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Αλμπαντάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος βεβαίως της Cretan Milk. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κύριε Αλμπαντάκη, φέτος περιμέναμε όλοι να βγάλουμε λεφτά από το λάδι, αλλά τελικά οι περισσότεροι πήγαμε και δεν πήγαμε. Ούτε τεμπλιά. Σωστά, ούτε τεμπλιά. Που λέει και ο λαός. Ακριβώς. Ναι, δυστυχώς για τους Κρήτες και για όλη την Ελλάδα ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά σε τιμή, την οποία εγώ στα περίπου 40 χρόνια που είμαι τώρα δεν έχω ζήσει ποτέ ανάλογη περίπτωση, ανάλογη χρονιά, αλλά δυστυχώς δεν είχε παραγωγή. Οπότε οι λιγοστές ποσότητες που παρήχθησαν πήγαν για ιδιοκατανάλωση και κάποιες μικρές πουλήθηκαν. Τώρα τι τιμή έχει το λάδι αυτή τη στιγμή? Το λάδι κυμαίνεται περίπου στα 9,5 με 10 ευρώ. Με προοπτικές ανόδου και θεωρώ ότι μέχρι αρχές καλοκαιριού, μέχρι να δούμε τη νέα σεζόν πώς θα εξελιχθεί, πιστεύω ότι θα περάσει τα 11 με 12 ευρώ. Πώς είναι εκτίμηση προσωπική, δεν ξέρω τώρα. Ναι, βεβαίως, γιατί εκεί περίπου. Ξέρετε, όμως, το Πάσχα περίπου το καλοκαίρι είναι που έχουμε εικόνα για το τι θα περιμένουμε από την επόμενη χρονιά. Κοιτάξτε, θα δείτε. Καταρχήν από το άνοιξη καιρού αρχίζει η ζήτηση παραπάνω λόγω τουρισμού, λόγω ότι ο κόσμος έχει πολύ διάθεση για έξω και να τρώει περισσότερο με μπαρμπεκιού και τα σχετικά, δηλαδή με σουγειακή διατροφή. Επίσης, το Μάιο μήνα έχει αρχίσει και φαίνεται ο ανθός στο δέντρο και αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, έχουμε μία πρώτη εικόνα για το τι θα ακολουθήσει την επόμενη σεζόν. Και το μήνα Αύγουστο πλέον αρχίζουμε και φαίνεται ορατά τι θα γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα αρχίσει με τα γουρόλαδα και μετά με την κανονική σοδιά το ελαιόλαδο. Κύριε Αλμπαντάκη, φέτος τι πήγε στραβά? Ήταν ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες και είχαμε τόσο χαμηλή παραγωγή. Χαμηλή παραγωγή ρεκόρ, δηλαδή, όπως μας περιγράψετε κι εσείς. Κοιτάξτε, δείτε, κατά ένα μεγάλο ποσοστό ευθύνεται ο καιρός. Ο καιρός, όπως παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα, έχει παρατεταμένες ξηρασίες. Και απότομες αλλαγή καιρού. Δηλαδή, φανταστείτε ότι την προηγούμενη εβδομάδα το ζήσαμε όλοι. Μέσα σε τρεις μέρες είχαμε τρεις εποχές. Αυτό το πράγμα δεν είναι καλό για τα δέντρα, όχι μόνο για τα ελαιόδεντρα, για όλη την γεωργία. Πιστεύω ότι η φετινή χρονιά, έτσι τώρα τελευταία μια εβδομάδα, 10 μέρες, αρχίζει και αλλάζει αυτό το πράγμα και θα έχουμε ένα καλύτερο καιρό και μια καλύτερη εξέλιξη. Όπως είναι γνωστό από τους ειδικούς, η ελιά θέλει περίπου 300 ώρες θερμοκρασίες κάτω από 10 βαθμούς για να μπορέσει να κάνει ένα δυνατό ανθό για να μπορέσει να παράξει τον καρπό. Επίσης θέλει νερό, ειδικά στις νότιες περιοχές όπου τα εδάφη είναι πιο αμμώδη και θέλει παραπάνω νερό για να παράξουν. Τα φράγματα δυστυχώς δεν έχουν νερό. Οπότε αν συνεχίσει έτσι ο καιρός, θα έχουμε μια καλή χρονιά. Με μια όχι τόσο ψηλή τιμή, αλλά μια καλή τιμή. Δηλαδή, τιμή την οποία πριν 3-4 χρόνια δεν μπορούσαμε να τη φανταστούμε, έτσι, γύρω στα 7 με 8 ευρώ. Θα έχουμε μια καλή παραγωγή και όλα θα είναι καλά. Αν ο καιρός δεν έχει εξελιχθεί σωστά, εάν η παραγωγή είναι χαμηλή, αρχίζουμε και δημιουργούμε πρόβλημα στην οικονομία πλέον της Κρήτης και όλης της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι πάνω που φτάσαμε σε ένα επίπεδο, ακόμα και στο κομμάτι των εξαγωγών, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια η Κρήτη να πρωταγωνιστεί στις εξαγωγές, βεβαίως με τη βάση της να είναι το ελαιόλαδο. Ακόμα και εκεί θα αρχίσουν προβλήματα, σωστά? Κοιτάξτε, δείτε, σύμφωνα με μελέτες και της ICAP και διάφορων άλλων εταιριών, θα αλλάξει εντελώς ο χάρτης των εφιαλωμένων ελαιολάδων παγκοσμίως. Σημαίνει ότι κάποιες εταιρείες θα κινηθούν πλέον προς το Χίδιν, ειδικά στην Ελλάδα. Κάποιες εταιρείες ισπανικές δεν θα αντέξουν να ακολουθήσουν τις υψηλές τιμές. Ήδη έχουν αρχίσει οι τριγμοί στην οικονομία της Ιταλίας για το λάδι. Οπότε θα έχουμε ένα νέο χάρτη. Αλλαγή ιδιοκτησιών, αλλαγή πελατών και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με το ελαιόλαδο, το εμφιαλωμένο, θα σταματήσουν να ασχολούνται, θα κάνουν κάτι καλύτερο, πιο αποδοτικό για αυτούς. Π.χ. μόνο το ελαιοτριβείο ή μόνο το, ας πούμε, τη διαδικασία της εμπορίας σε Χίδιν. Αυτό θα έχει μετά τον Οκτώβριο πλέον που θα αρχίσει να εξελίσσεται νέα σεζόν, θα αρχίσει να διαφαίνεται στην αγορά, με αποκορύφωση το καλοκαίρι του 25, όπου πλέον θα αρχίσουν νέες αγορές να ανοίξουν και θα αρχίσουν πάλι οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν ελαιόλαδο. Ναι, σωστά. Γιατί τώρα δεν χρησιμοποιούν ελαιόλαδο, δυστυχώς. Μα πού να το χρησιμοποιείς το ελαιόλαδο τώρα? Αν δεν το έχεις στο σπίτι στο ελαιόλαδο. Το βλέπεις. Ναι, το βλέπεις μόνο από μακριά. Δεν τολμάς να τα αγγίξεις. Το περάσεις πάνω από τη σαλάτα. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Νομίζω ότι τώρα σε λίγο φτάνουμε οριακά στο να είναι πιο
συμφέρον, βάλτε το σε εισαγωγικά, το να πας σε μια ταβέρνα να φας τη σαλάτα παρά να τη φτιάξει μόνο στο σπίτι. Να σας πω όμως κάτι εκεί. Έτσι, απλά μαθηματικά. Ο μέσος Έλληνας πίνει 2 με 3 καφέδες τη μέρα. Αυτό κοστίζει περίπου 6 με 7 ευρώ. Άρα σημαίνει ότι μπορεί να αγοράσει σε ένα ακριβώ πνευματικό, ένα καλό λάδι, γύρω στο μισό κιλό. Δεν πιστεύω ο μέσος Έλληνας να θέλει τη μέρα μισό κιλό λάδι. Όχι. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα ότι το λάδι είναι ακριβό. Είναι ότι πρέπει να συνηθίσουμε ότι από εδώ και πέρα το λάδι πρέπει να είναι ακριβό. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη μου πάλι, είναι ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία στο θέμα ότι δεν πρέπει να βλέπουμε το λάδι να αγοράζουμε πιο φθηνό, να αγοράζουμε από τη μέση και πιο στο ακριβό. Πρώτον, και δεύτερον, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των μεγάλων σούπερ μάρκετ, όπου δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν ένα εθνικό προϊόν σαν να είναι ένα απορρυπαντικό. Με το ίδιο markup ή margin, δηλαδή περιθώριο κέρδους όσο αυτό. Άρα πρέπει να πάρθει έτσι κεντρικά και γενικά μια στρατηγική υπέρ του ελαιολάδου και υπέρ των παραγωγών, ώστε να μπορούν και οι παραγωγοί να κερδίζουν και οι ενασχολούμενοι με το ελαιόλαδο να κερδίζουν και το σούπερ μάρκετ και ο καταναλωτής. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, βλέπουμε το λάδι στον παραγωγό γύρω στα 10 ευρώ και στο ράφι το λίτρο στα 20. Άρα, κύριε Αλμπαντάκη, στην αλυσίδα αυτή που μας περιγράψετε, μέχρι να φτάσει ο καταναλωτής να το πάρει από το ράφι του σούπερ μάρκετ, υπάρχει δηλαδή, λέτε, το περιθώριο για ένα λογικό κέρδος για όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά πρέπει να υπάρχει και η λογική. Αυτό δηλαδή. Πάλι θα μιλήσουμε με μαθηματικά. Αυτή τη στιγμή, ένα καλό μπραντ ελαιολάδου κοστίζει γύρω στα 17 ευρώ το λίτρο. Ναι. Αν κάνουμε αποφορολόγηση και κατεβούμε χαμηλά, θα δούμε ότι με το ΦΠΑ στα 13%, το σούπερ μάρκετ περίπου κερδίζει 28%. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στα 17 ευρώ κερδίζει περίπου στα 6, με 6-20. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Δεν το βγάζει κανείς από τους ενδιάμεσους. Δηλαδή, ούτε ο παραγωγός, ούτε ο εμφιαλωτής, ούτε ο ελαιοργός, ούτε ο έμπορας, ούτε ο διανομέας. Ωραία. Άρα πρέπει να δούμε μία άλλη πολιτική, τώρα που είναι της μόδας αυτό που ασχολείται η κυβέρνηση με τα πρόστιμα και τις αλλαγές, να εφαρμόσει κάτι τέτοιο, ώστε να μπορούμε και εμείς σαν καταναλωτές, αλλά και σαν παραγωγοί, να παράγουμε και να καταναλώνουμε ελαιόλαδο. Ναι, απλά μαθηματικά. Απλά μαθηματικά. Από ό,τι φαίνεται, απλά νομίζω ότι το κλειδί είναι αυτό που είπατε. Είναι ένα εθνικό προϊόν και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως ένα εθνικό προϊόν. Ναι, πρέπει. Πρέπει και δεν είναι μόνο εθνικό προϊόν της Ελλάδας, είναι εθνικό προϊόν της Ευρώπης. Άρα μπορούμε μέσα από κοινή στρατηγική και κοινή πολιτική όλοι να κινηθούμε πάνω στον ίδιο άξονα και πάνω στον ίδιο σκοπό. Να έχουμε μία διαφορά καταναλωτή παραγωγού σε λογικά πλαίσια. Δεν λέω να μην κερδίζει το σούπερ μάρκετ, έχει πάρα πολλά έξοδα. Αλλά όχι τόσο όσο όλοι οι υπόλοιποι μαζί. Σωστά. Με τη νοθεία στο λάδι τι γίνεται? Είμαστε καλύτερα, είμαστε χειρότερα? Και Αλμπαντάκη, πού βρισκόμαστε? Είμαστε χειρότερα. Χειρότερα. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν το ελαιόλαδο, ας πούμε, έχει 9 ευρώ ή 10 ευρώ, σε δελεάζει να νοθεύσεις ένα λίτρο ηλιέλαιο το οποίο έχει 1 ευρώ. Όταν το ελαιόλαδο έχει 2 ευρώ και το ηλιέλαιο έχει 1 ευρώ, δεν σε ενδιαφέρει. Είναι μικρή διαφορά. Οπότε πρέπει να. Σίγουρα τελευταία γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από τον ΕΦΕΤ. Πολύ καλή δουλειά. Οι άνθρωποι είναι συνέχεια έξω, είναι συνέχεια στους δρόμους, προσπαθούν. Συμβουλεύουν εμάς τους ενασχολούμενους. Δώστε μας και εσείς μια συμβουλή, τώρα μιας και το λέτε αυτό. Δώστε μας και εσείς μια συμβουλή. Αν πάρουμε ένα λάδι που είναι νοθευμένο, πώς θα το καταλάβουμε? Από την τιμή. Από την τιμή, μόνο. Στη γεύση. Κοιτάξτε, στη γεύση, ναι. Στη γεύση θα βγάζει μια πιο απαλή γεύση. Μας είχε μια χωρίς γεύση. Γεύση. Το νοθευμένο ελαιόλαδο θα μυρίζει λίγο βαέντονα, ειδικά αν έχουν μπει, ας πούμε, δεύτερα λάδια σπορέλαια ή βαριά ελαιόλαδα, και είναι λάδι το οποίο είναι έξτρα παρθένο. Και όταν κάνουμε την αναλογία, όπως σας είπα πριν, με απλά μαθηματικά ξανά, από τα 10 στα 17 και ένα άλλο που γίνεται 14, κάτι γίνεται εκεί στη μέση, κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει. Δηλαδή είναι καλό καταναλωτής, ναι, να μην παίρνει το πιο ακριβό, εφόσον δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, αλλά όχι πιο φθηνό, γιατί δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλη χαοτική απόσταση μεταξύ των δύο εμφιαλωτών ή των δύο εμπόρων. Είναι τεράστια. Αυτό είναι η πρώτη όψεως. Επίσης, το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής είναι να το δοκιμάσει. Αν δεν του αρέσει, να μην το ξαναπάρει. Πολύ απλά. Πιο απλά νομίζω δεν γίνεται. Λοιπόν, με τα νέα δεδομένα στην αγορά του ελαιολάδου,
Αλλά να βάλουμε και την κλιματική αλλαγή στην όλη εξίσωση. Κύριε Αλμπαντάκη, μήπως λοιπόν γεννάτε το θέμα πλέον και να δούμε λίγο και την εκπαίδευση των παραγωγών, των αγροτών. Ίσως λίγο το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε αφήσει στην άκρη. Ναι. Χρειάζεται να δούμε και με άλλο πρίσμα πλέον την καλλιέργεια της ελιάς, να πάμε σε διαφορετικούς τρόπους. Να σας πω. Θα κάνω ένα σχόλιο χωρίς να θεωρείτε, ας πούμε, πολιτική. Κατά τη γνώμη μου, τα υπουργεία και οι συνεταιριστικές οργανώσεις πρώτου δεύτερου βαθμού πρέπει να αυτές τις μέρες και αυτή την περίοδο να έχουν αυτό το σκοπό. Να εκπαιδεύσουν σωστά τον παραγωγό. Ήδη γίνεται μια προσπάθεια από το Υπουργείο Ορίσης Ανάπτυξης με το συντοπίτη μας για την γεωργική σχολή Μεσαράς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν και από ιδιώτες σεμινάρια. Εκπαίδευση εμείς στο παρελθόν σαν εταιρεία το κάναμε. Mm. Τώρα το έχουμε αρχίσει να το ξανακάνουμε, δηλαδή έχουμε ήδη συμφωνήσει με την εταιρεία Proactive, που είναι σε συνεργάτες, να αρχίσουμε μία σειρά από σεμινάρια σε διάφορες περιοχές που δραστηριοποιούμεθα από, από το Καλέσσα, που είναι το κεντρικό, Μαλεβίζη δηλαδή, να πάμε στο Γοργολαή, να πάμε στη Μεσαρά, να πάμε στην Ιεράπετρα, στο Αρκαλοχώρι, στις περιοχές που έχουμε ας πούμε, βάσεις, ώστε να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τον παραγωγό, να καλλιεργεί αποδοτικότερα και ποιοτικότερα. Και με δεδομένα 2024, όχι 1970. Να βάλουμε λοιπόν στην εξίσωση την κλιματική κρίση, γιατί δεν είναι κλιματική αλλαγή, είναι κλιματική κρίση. Οπότε να δουλέψουμε με αυτά τα δεδομένα. Θα φτιαχτούν μοντέλα αναπεριοχή, θα γίνουν κάποιες έρευνες με το κόστος να επιβαρύνει εμάς σαν εταιρεία, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αποδοτικότερους τους παραγωγούς, γιατί αν από τους 100 άνθρωπους που θα έρθουν στην περιοχή, εμείς κερδίσουμε τους 20, είναι ένα ποσοστό 20%, τεράστιο. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές αναπεριοχή, δηλαδή, παραδείγματος χάρη στο Μαλεβίζ, που το ξέρετε και πάρα πολύ καλά, ή στη Μεσαρά ή στην Πεδιάδα. Δηλαδή υπάρχουν διαφορές στις ανάγκες καλλιέργειας, στις ελιές, στα δέντρα. Να σας πω. Το βασικό στην ελιά είναι η κλιματική πορεία του χρόνου. Δηλαδή, άλλο καιρό έχει αυτή τη στιγμή στη Μεσαρά, άλλο έχει στο Μαλεβίζι, άλλο στο Αρκαλοχώρι, άλλο στην Ιεράπετρα, η οποία η νότια μεριά συμβαδίζει λίγο με την βόρεια πλευρά, εκτός από το Ρέθυμνο και μετά, που είναι πιο βροχερές οι περιοχές, τα Χανιά. Αυτό σημαίνει ότι άλλη καλλιέργεια χρειάζεται μια περιοχή που έχει πάρα πολλά νερά, άλλη καλλιέργεια μια περιοχή η οποία έχει λιγότερα νερά και άλλη καλλιέργεια μια περιοχή η οποία είναι λίγο στη μέση με λιγότερα κρύα. Σίγουρα διαφοροποιείται αυτό το μοντέλο παραγωγής και απόδοσης της ελιάς. Διαφοροποιείται ανάλογα στο έδαφος τι βοήθεια θα κάνουμε με λιπάσματα, είτε με οργανικά είτε με συνθετικά. Και επίσης διαφοροποιείται πόση ποσότητα νερού θα πρέπει να ρίξουμε στο δέντρο τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν έχει βροχές. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε πολύ το Μαλεβίζι, κλείνοντας, δεν μπορώ, θα σας ρωτήσω, με συγχωρείτε κιόλας, είστε εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στο Μαλεβίζι με τον συνδυασμό του Μενέλα Μποκία, ήσασταν αντιδήμαρχος μέχρι τις εκλογές, μέχρι να οριστεί το νέο δημοτικό σχήμα. Θέλω ένα σχόλιο για το Μαλεβίζι. Γίνονται πολλά. Είναι σε εξέλιξη ακόμα περισσότερα. Φαίνεται ότι στη νέα περίοδο μπαίνει ως πρωταγωνιστής. Βλέπουμε καλώδια, βλέπουμε αδμιέ, βλέπουμε από εδώ, βλέπουμε από εκεί. Ποια είναι η προοπτική της περιοχής? Να σας πω. Το 2019 ξεκινήσαμε με τον δήμαρχό μας, το Μενέλα τον Μποκία, μια προσπάθεια η οποία στην πορεία είχε τα θετικά της, είχε τα αρνητικά της, είχε χαρές, είχε λύπες. Είχε κορονοϊούς, είχε κρίσεις, τα πάντα. Τα πάντα. Κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά την προηγούμενη τετραετία. Καταρχήν κάναμε το Δήμο Μαλεβιζίου πρωταγωνιστή Δήμο. Είναι, νομίζω, ή ο τέταρτος ή ο πέμπτος μεγαλύτερος Δήμος στην Κρήτη. Είναι Δήμος πρωταγωνιστής πλέον σε όλη την Ελλάδα. Είναι ο μόνος Δήμος που πήρε αντισταθμιστικά. Και επίσης, με τις νέες μυαλά και τις νέες ιδέες που φέραμε σαν νέοι άνθρωποι στο Δήμο, κάναμε τεχνολογικά άλματα και κάναμε και έργα τα οποία είναι έργα που θα αφήσουν εποχή. Δηλαδή, η Ελευθερίου Βενιζέλου είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο πιο σύγχρονος στην Ελλάδα. Θα είναι όταν θα έτοιμαστεί. Θα είναι. Θεοδωράς Μάρτης με το Δοθέρος, λέει η παροιμία. Οπότε, γίνανε πολλές, βάλαμε τις βάσεις λοιπόν. Όπως λέγα και στην προηγούμενη καμπάνια, τώρα είναι η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με τους νέους αντιδημάρχους, με το νέο σχήμα που έχει επιλέξει ο Δήμαρχος, κάνει το επόμενο βήμα η Δημοτική Αρχή, ώστε το Μαλεβίζι να πάει ακόμα ένα βήμα παραπέρα. Το βήμα που χρειάζεται.
Οι συνεργάτες του Δημάρχου και οι συνάδελφοί μου στην αυτοδιοίκηση είναι με πείρα πλέον. Είναι άνθρωποι που έχουν όρεξη και έχουν και τα ιδανικά αυτά που μπορούν να δώσουν και να προσφέρουν στον Δήμο. Και παρατηρώ τα τελευταία δύο συμβούλια που έχουμε κάνει δηλαδή, ότι και η αντιπολίτευση είναι στο ίδιο μήκος κλίμακος. Δηλαδή δεν ήρθε στο Δήμο να δημιουργήσει πρόβλημα, ήρθε να βοηθήσει, ήρθε να δώσει. Και εμείς, σαν συμπολίτευση, θα πάρουμε αυτό που μπορούμε να πάρουμε από την αντιπολίτευση, γιατί είμαστε πλέον μια γλωθιά να πάμε να κάνουμε το Δήμο μας πρωταγωνιστή ακόμα περισσότερο. Από πάνω δημιουργήσω μέχρι κάτω, γιατί έτσι, από είσαστε από τα βουνά μέχρι τη θάλασσα. Εντάξει, είμαστε, θα το θυμάστε αυτό. Είμαστε πολύ μεγάλος Δήμος και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι έχουμε βουνό και θάλασσα. Σε απόσταση μόλις 20 χιλιόμετρων. Ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχετε. Ναι. Μπορεί, άμα είσαι σωστός ηγέτης, μπορείς να μετατρέψεις τα μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα και να φέρεις το σωστό αποτέλεσμα. Σας το εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.